centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα. Και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν. Γιατί πρέπει να ταξιδέψουν. Αλλά δεν μπορούν ακόμα. Μπορούμε να ταξιδέψουμε. Πώς μπορούμε να πάμε σε Σαλονίκη από τη στιγμή που απαγορεύεται να βγούμε από το νομό? Κοίτα να δεις, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Οι μετακινήσεις από νομό σε νομό δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Αλλά πώς είναι γίνεται. Κάποια, και εσείς γιατί τα αυξήσατε τα δρομολόγια αφού δεν μπορούμε να πάμε? Γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη να πάει. Είναι κάποια ιατρικά περιστατικά, είναι κάποιοι που πρέπει να πάνε, έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν. Απλά λόγω της πληρότητας, το 5% δεν μπορούμε να πάμε με... Ακριβώς. Μετακινούνται οπότε, λοιπόν, μόνο περιστατικά με ειδική άδεια για ιατρικούς κυρίως λόγους. Γίνεται έλεγχος του δελτίου μετακίνησης. Μάλιστα. Και έτσι βγαίνει και το εισιτήριο. Αλλιώς δεν μπορεί να βγαίνει εισιτήριο. Δώσε μας λίγο την εικόνα, το πώς μπορώ να βγάλω ένα εισιτήριο εγώ για τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Κοίτα να τις χρήσεις, κανονικά όλοι μπορούν να πάνε να βγάλουν εισιτήριο. Το πτέρυγμα δεν μπορεί να κοιτάξει. Ο εκδότης δεν μπορεί να ελέγξει αν υπάρχει δελτίο μετακίνησης. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρουν όλοι οι επιβάτες, όλοι οι πολίτες, ότι για να μετακινηθούν πρέπει να έχουν το κατάλληλο χαρτί. Αλλιώς γίνονται να... έλεγχοι από την αστυνομία, ας πούμε, σταματάει η αστυνομία το λεωφορείο και βλέπει αν υπάρχει χαρτί. Συνήθως ο έλεγχος χρήστο γίνεται εδώ στο πρακτορείο. Πριν ξεκινήσει το λεωφορείο. Δηλαδή, αν δεν έχει το χαρτί και εισιτήριο να έχει βγάλει, πάει το εισιτήριο. Όχι, δεν πάει. Μπορεί να το μεταφέρει. Δεν χάνεται το εισιτήριο. Δεν χάνει κάποιο τα λεφτά του. Έτσι. Το μεταφέρει για μετά την καραντίνα. Μπορεί να το μεταφέρει για αργότερα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Απλά το θέμα αυτό ότι γίνονται κάποιοι έλεγχοι κάποιες μέρες. Οπότε πρέπει να το έχουν στα υπόψη τους ότι. Κατάλαβα. Αν δεν υπάρχει χαρτί, δεν μπορεί να φύγει. Τέλος. Κανονικά, ναι. Τώρα, το ένα δρομολόγιο την ημέρα για Θεσσαλονίκη έγιναν δύο. Το ένα δρομολόγιο ήταν 10 η ώρα από Καστοριά και έφευγε 3,5 από εκεί. 3,5 ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα έγινε τον 10, φεύγει 1,5. Ναι. Και μπήκε ένα δρομολόγιο 2 η ώρα, το οποίο φεύγει από εκεί 5,5. Άρα λοιπόν, ξαναλέμε τις ώρες που φεύγουν από εδώ και από επιστροφή από Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε. 10 και 2 από εδώ. 10 και 2 από εδώ. Ναι, και 1,5-5,5 από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Ναι, το πρακτορείο, κοίτα να σου πω, το εκδοτήριο είναι ανοιχτό. Ναι. Από τις 7,5 ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, οπότε μπορούν να πάρουν και να παίρνουν πληροφορίες. Το εκδοτήριο και σε Καστοριά και σε Άργο και σε Θεσσαλονίκη. Ναι, όλα ανοιχτά είναι, ναι. Ωραία. Ναι. Το πρακτορείο της Θεσσαλονίκης ανοίγει λίγο αργότερα. Α, μάλιστα. Αλλά τις πληροφορίες μπορούν να τις πάρουν και από το εκδοτήριο της Καστοριάς ή το πρακτορείο του Άργου. Πολύ ωραία. Μας ρωτάνε πάρα πολύ, Γιάννη, πότε θα ξαναρχίσει το δρομολόγιο των Ιωαννίνων. Οι πολλοί φοιτητές και εδώ, σιγά σιγά θα επανέλθει η ζωή μας και οι φοιτητές θα πηγαίνουν έρχονται. Μας ρωτάνε λοιπόν τι θα γίνει με δρομολόγιο Ιωαννίνων. Θα γίνει όπως ανοίξουν, όπως θα γίνουν και όπως και μόλις ανοίξουν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Ναι. Όπως θα μπουν και άλλα δρομολόγια για τη Θεσσαλονίκη, θα ανοίξει και αυτό το δρομολόγιο. Θα ανοίξει. Απλά τώρα επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον. Δεν υπάρχει μετακίνηση των φοιτητών, ναι. Και με τα Γιάννενα που μιλάμε δεν υπάρχει. Γιατί. Ναι. Το δρομολόγιο των Ιωαννίνων ήταν συνεργασία. Ήταν ένα δρομολόγιο εμείς, ένα δρομολόγιο από τα Γιάννενα. Ναι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί. Οπότε είπαμε μόλις. Όταν θα υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση κυρίως των φοιτητών, θα ανοίξουν και τα Γιάννενα. Θα ανοίξουν τα δρομολόγια που κάναμε πριν, θα τα κάνουμε όπως ήταν πριν. Μπορεί η συχνότητα τώρα στην αρχή να είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με τα δρομολόγια. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα το χειριστούμε το θέμα αυτό. Το δρομολόγιο των Αθηνών θα ανοίξει όταν λήξει και η απαγόρευση εξόδου από τον νομό? Ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι νόητα. Άρα και η Αθήνα θα ανοίξει το δρομολόγιο Αθηνών μόλις μας πούν ότι μπορείτε να βγείτε και εκτός νομού. Μάλιστα. Ναι. Ίσως με λιγότερα με ένα δρομολόγιο για εκεί αρχικά και ίσως με δύο στην πορεία. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα γίνει. Χρήστο, δεν ξέρουμε. Πρέπει πρώτα να απελευθερωθεί η μετακίνηση και από εκεί και πέρα μετά θα δούμε ανάλογα με τους επιβάτες, ανάλογα με το. Θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Αυτά για τα εκτός νομού. Πάμε να πούμε για το εντός νομού τώρα. Ναι. Τι γίνεται, τι έχουμε? Στο δρομολόγιο του Άργους μπήκαν περισσότερα δρομολόγια και ξεκινάνε 7 η ώρα από Άργος. Μάλιστα. Το πρωί. Μέχρι τις 7,5 ώρα το απόγευμα. Υπάρχουν αναρτημένα, υπάρχει και πίνακα έξω του πρακτορείου με τα δρομολόγια που γίνονται όπως ήταν σχεδόν πριν. Για κάθε Άργος ώρα. Όμως. Και από Άργος, ναι. Ναι, όπως ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, τα μαθητικά τα δρομολόγια που πρέπει να κουβαλήσουμε να μεταφέρουμε τους μαθητές. Να μείνουμε λίγο εδώ. Ναι, από χθες μεταφέρετε μαθητές.
στο κομμάτι που μεταφέρετε. Τι σχέση υπάρχει σε σχέση με αυτούς τους μαθητές που μεταφέρατε πριν τις απαγορεύσεις? Κοίτα, τώρα μεταφέρουμε μόνο τους μαθητές της τρίτη ηλικίου. Ναι, δηλαδή μιλάμε τώρα κάθε λεωφορείο έχει 3, 4, 5, 7 άτομα. Μάλιστα. Τρίτη ηλικίου. Όταν ανοίξουν και τα υπόλοιπα, μετά θα δούμε τι σε σχέση από με. Από εβδομάδα δηλαδή που θα ανοίξουν γυμνάσια και ηλικία. Ναι, ναι. Πρέπει να σκεφτούμε να δούμε αν θα μας πούνε αν θα ισχύει το θέμα της πληρότητας του 50%. Αν ισχύει αυτό, ίσως χρειαστεί εμείς να κάνουμε κάποια δρομολόγια διπλά. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει, να συνεννοηθούμε και με την Ομαρχία. Να δούμε για το τι επιπλέον γίνεται, κόστος εννοείται. Για το επιπλέον ναι, κόστος. Βέβαια, ναι. Γιατί θα είναι σε κάποια δρομολόγια, υπάρχουν μαζί με το γυμνάσιο και το λύκειο, υπάρχουν 35 παιδιά. Θυμίζουμε ότι σε κάθε διπλή θέση του λεωφορείου μπαίνει ένας επιβάτης. Ναι, ναι, ένα, ναι, ναι. Έτσι γίνεται ένας στις διπλές θέσεις. Δηλαδή ουσιαστικά είναι το 50% του λεωφορείου. Το 50% ναι, μέχρι 25 άτομα. Ναι. Μέχρι 25 άτομα. Οπότε θα δούμε αν τα παιδιά μαζικά επιστρέψουν στο σχολείο. Θα το δούμε, το ξέρουμε αυτό. Θα χρειαστεί διπλά λεωφορεία για να μεταφέρουν και τα παιδιά. Από ό,τι έχουμε υπολογίσει, εμείς σίγουρα θα χρειαστεί διπλά λεωφορεία. Αν πάνε τα παιδιά, περίμενε. Αν δεν πάνε. Ναι, αν πάνε. Ναι, αν πάνε, ναι, εντάξει, εντάξει. Αυτό εντάξει. Θα το καταλάβετε την πρώτη ουσιαστικά μέρα ή τις πρώτες μέρες. Μέρα, ναι, 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 την πρώτη μέρα. Προς στιγμή που είναι αυτό, μόνο η τρίτη ηλικίου, δεν παρουσιάζεται κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν, είναι πολύ λίγα δεν τα παιδιά. Πρόβλημα. Λίγα τα παιδιά, ναι. Ωραία. Ναι, αυτό. Άρα, συνεχίζουμε. Μαθητικά ξεκίνησαν για τρίτη ηλικίου, συνεχίζονται την άλλη εβδομάδα και με τα υπόλοιπα παιδιά. Εντός του νομού, τι άλλο έχουμε? Άργος, είπαμε. Πάμε. Άργος. Άργος και αυτό το δρομολόγιο που γίνεται του Νεστορίου. Τον 7,5. 7,5 Νεστόριο. Ναι. Τώρα από αύριο προς Γέρμα, είναι παζάρι. Προς Γέρμα. Αύριο που είναι αγορά, δεν γίνεται, δεν έχει. Μόνο το μαθητικό ήταν να είναι προς τα εκεί. Αύριο που είναι η λαϊκή, ναι. Θα κανονίσουμε και θα έχουμε ένα δρομολόγιο από Γέρμα 7,5 ώρα. Ναι. Ένα δρομολόγιο θα έχουμε από Κλεισούρα, Λέχοβο Κλεισούρα. Ναι. Ένα δρομολόγιο 7,5 ώρα Τυχιό. Ναι. Αυτά που σου λέω τώρα εγώ είναι πρωί και μεσημέρι, έτσι. Ο κόσμος ξέρει ποιες είναι οι ώρες που πηγαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε από την Ποταμία. Και ποιο άλλο δεν έχουμε και τον Ιστορίο που είπαμε που όντως πηγαίνει. Αυτά όμως μόνο για Τετάρτη για λαϊκή. Για αύριο, ναι, θα ισχύσουν αυτά τα δρομολόγια. Όχι για τις άλλες μέρες. Συνήθως δεν έχει, δεν είχε. Η κίνηση πολύ ήταν αυτή. Ναι. Δεν κατεβαίνει ο κόσμος, δεν έχουμε. Υπάρχει θέμα με τα δρομολόγια στα χωριά, δεν υπάρχει πληρότητα. Απλά κάποια δρομολόγια τα κάνουμε με 1, 2, 3 επιβάτες. Απλά τώρα επειδή και ούτε αυτή θα είναι, και πάλι και αύριο που, θα έχει, που είναι η αγορά, πάλι δεν θα έχει κόσμο, αλλά πρέπει να το κάνουμε γιατί να μπει ο κόσμος σιγά σιγά στο ρυθμό του. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πάλι θα γίνουν. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα από το ΚΤΕΛ. Έχουν ανοίξει και τα εκδοτήρια. Αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, τα εκδοτήρια όλη τη μέρα ανοιχτά. Είναι από το πρωί μέχρι τις 4 το από απόγευμα. Από τις 7.30 μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα. Ωραία, ναι. Απλά θέλω να ευχηθήσω την προσοχή στον κόσμο. Που σημαίνει ότι απαντάμε και στα τηλέφωνα. Οτιδήποτε απορία έχετε, παίρνετε και τηλέφωνο. Σε αυτές πάντως τις ώρες. Ναι, ναι, Γιάννη. Ναι, απλά να προσέξει λίγο ο κόσμος, γιατί πρέπει οπωσδήποτε στην είσοδο, κατά την είσοδο στο λεωφορείο και κατά τη διάρκεια της διαδρομής να υπάρχουν μάσκες. Υποχρεωτικά φοράμε μάσκες μέσα στο λεωφορείο. Υποχρεωτικά, ναι. Και καθόλου όχι να μπούμε όπως κάνουν κάποιοι, μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο, περνάνε από τον οδηγό και μόλις πάνε λίγο πιο πίσω τη βγάζουν. Ναι, είναι και για τη δική τους ασφάλεια. Άρα όλα τα δρομολόγια μέσα στα ΚΤΕΛ υποχρεωτικά με μάσκα, όπως και στα αστικά και στα ταξί. Υποχρεωτικά με μάσκα. Σε όλα τα λεωφορεία. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεγόμενα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε όλα τα λεωφορεία υπάρχουν αντισηπτικά. Σε όλα τα λεωφορεία γίνονται πολυμάσκες και καθαρισμοί. Οπότε. Καλά θα είναι να μην φοβάται ο κόσμος, δεν έχει πρόβλημα στη μετακίνηση, απλά θα πρέπει να κρατήσουν και να έχουν και αυτοί κάποια μέτρα προστασίας και μην ξεχνάς ότι υπάρχει και ένα 150. Και είναι και... Α, να το θυμίσουμε και αυτό. Αν σας δουν στο λεωφορείο η αστυνομία χωρίς μάσκα, είναι 150 ευρώ, παιδιά. Ή στο αστικό ή οπουδήποτε, έτσι, σε μέσα μας. Παντού, Χρήστο, παντού. Γι' αυτό είναι λοιπόν δύσκολο, η μάσκα δεν είναι ένα τυπικό θέμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ουσιαστικό με την έννοια ότι υπάρχει και πρόστιμο. Δεν τους είναι αυστηρή σύσταση είναι. Για εκεί. Είναι νόμος για εκεί. Τους καταλαβαίνουμε πως είναι. Γιατί εγώ χθες πήγα στη Θεσσαλονίκη να σου πω την αλήθεια, Χρήστο. Είχα 5 ώρες τη μάσκα στο πρόσωπο και τα γάντια. Μέχρι που ήλιος έσκασα. Αλλά δεν μπορούσα να πω τους επιβάτες. Παιδιά, βάλτε μάσκα εσείς και εγώ θα την έχω βγαλμένη. Αναγκαστικά. Κάτι είδατε, ακόμη. Πρέπει να φοράμε όλοι. Ναι. Επειδή γίνεται πάρα πολλής λόγος για το air condition, Γιάννη. Ναι. Και το τι γίνεται με το εργοντήσιο και πώς ανακυκλώνει αέρα ή μικρόβια ή κορονοϊούς κτλ. Γίνεται θέμα αυτό γενικότερα τώρα, όσο πάμε και σε ζέστες και για τα σπίτια και για κλιματιζόμενους χώρους, άλλους χώρους που υπάρχουν σε γραφεία, υπηρεσίες κτλ.
Τι γίνεται με το air condition, βάζετε air condition? Air condition βάζουμε. Συνήθως δεν δουλεύουμε με την ανακύκλωση όμως. Και εκτός από αυτό, έχουμε στο μαξοστάσιο, έχουμε πάρει ειδικά σπρέι από αυτά τα οποία κάνουν απολυμάσεις στα air condition και στα χειρουργία, στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Το οποίο μπορεί ο οδηγός να το ρίχνει στα σπρέι, στις ψύχτρες του air condition, στα ψυγεία του και να μην έχει πρόβλημα. Συνήθως δεν δουλεύουμε την ανακύκλωση. Φροντίζετε τα air condition, συνεχόμενη απολύμανση στα air condition, χωρίς να χρησιμοποιείτε την ανακύκλωση του αέρα από το σύστημα κλιματισμού. Ναι, υπάρχουν τέτοια σπρέι που κάνουν απολύμανση τα ψυγεία, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε θέμα. Άρα χρησιμοποιείτε κανονικά και το air condition. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ, γεια σου, γεια. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.